Μετά το βιβλίο του για τη μάχη της Κρήτης που λόγω των απόψεών που εξέφραζε για τον αγώνα των κριτικών έφτασε μέχρι και τα δικαστήρια, ο Χάινς Ρίχτερ δημιουργεί εκ νέου δονήσεις με φόντο μια δεκασέλιδη μελέτη του που, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη, είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και ως περιεχόμενό της σε ένα μεγάλο μέρος της έχει τη διατύπωσή του πως η Γερμανία όχι μόνο δεν χρωστάει στην Ελλάδα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, αλλά κάνει να παίρνει από την Ελλάδα χρήματα, μιλώντας ανοιχτά για ποσά που έχουν δοθεί αλλά κατασπαταλήθηκαν και συνδέοντας για πρώτη φορά εμέσως πλην σαφώς τις διεκδικήσεις της χώρας για τις θηριωδίες και τους θανάτους με τα σύγχρονα πακέτα διάσωσης. The villagers were hostages that had been shot. They got a minimum and 75% of the 115 land ended up in the pockets of the politicians. Then came the London Agreement, no reparations before reunification. Everybody from France to Russia agreed that the reparations are finished. Many states signed, and now there's a rule in diplomacy. If you are against a thing, you must write it down and deposit it. If you do nothing, you agree to the agreement. Athens did nothing. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή την υπόθεση και ας μην το καταλαβαίνουν κάποιοι και ακόμα χειρότερα αυτοί οι οποίοι κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν μηδενίζοντας έτσι όλους τους υπόλοιπους χαρακτηρίζοντας τους σκοταδιστές και όλα αυτά. Θεωρώ δηλαδή ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μέγιστες προσβολές από τον κύριο Ρίχτερ και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να υπάρχει και μια θεσμική αντίδραση. Τμήμα της αποκαλούμενης μελέτης του Γερμανού ιστορικού, ο οποίος έγινε κόκκινο πανί στην Κρήτη, με αφορμή όχι μόνο το βιβλίο του, αλλά και την αναγόρευσή του ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, δημοσίευσε η γερμανική εφημερίδα Die Welt, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky έδειξε να μην αλλάζει σε γενικές γραμμές άποψη μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν για το βιβλίο σχετικά με τις διαπιστώσεις του περί βρώμικης αντίστασης των Κρητών, η οποία προκάλεσε αντίπεινα από πλευράς του Γερμανού κατακτητή. The problem is, let's say emotionally, I would have been on their side. On whose side? On the side of the resistance. For me, the organized resistance movement was almost something very serious. And I last did a good job. The problem is, I'm a historian, I must judge from a not moral basis. I can't say this, that I sympathize with this, and I do. But even war has rules. Ο Χάινς Ρίχτερ μάλιστα σημείωσε ότι στη δίκη στο Ρέθυμνο επέλεξε να μην παρευρεθεί για λόγους ασφαλείας. And I saw a photograph of my welcoming committee, some five Cretans in black shirts. I knew I can't risk anything. Ξεπερνώντας μάλιστα τα όρια της εμπάθειας και φτάνοντας στον παραλογισμό, δηλώνει μετά την αθώωσή του ότι όχι μόνο δεν δικαιούμαστε αποζημιώσεις, αλλά αντίθετα η Ελλάδα χρωστάει στη Γερμανία από την κατοχή. Ο κύριος Ρίχτερ αποκαλύφθηκε και δεν ξεγελά πλέον κανένα. Ο αγώνας για δικαιοσύνη και αποζημίωση συνεχίζεται και κλιμακώνεται. Δεν θα του κάνουμε το χατήρι.